Την πρώτη διαμάχη είχαν ελληνικά F-16 με τους τουρκικούς S-400. Σύμφωνα με ενδείξεις, η Τουρκία ενεργοποίησε τα ραντάρ των αντιεροπορικών συστημάτων S-400 προκειμένου να εντοπίσει ελληνικά μαχητικά F-16 κατά την επιστροφή τους από την άσκηση ευνομίας στα ανοιχτά της Κύπρου στις 27 Αυγούστου 2020. Στην επιχείρηση της 27ης Αυγούστου, η τουρκική αεράμινα δεν είχε αντιληφθεί την ανάπτυξη των F-16 από τη βάση της Ούδας προς την Κύπρο και κατά την επιστροφή είχε επιχειρηθεί με βάση πληροφορίες ο εντοπισμός και όχι ο εγκλωβισμός τους με τη βοήθεια του τουρκικού αεροσκάφους έγκυρης προειδοποίησης και ελέγχου που είχε ως σκοπό τον εντοπισμό των ελληνικών μαχητικών. Η συνέχεια έγινε τότε γνωστή, καθώς τα 6 F-16 με τη βοήθεια 4 ακόμη μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας από τη βάση της Ούδας ενεπλάκησαν με τουρκικά μαχητικά στην περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης. Τις επόμενες ημέρες το τουρκικό υπτάμενο ραντάρ χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τον εντοπισμό ελληνικών μαχητικών. Στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η εφημερίδα γεννής ΑΦΑΚ με τίτλο «Roots Race έτοιμο για νέα αποστολή». Η είδηση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την αγκυροβόληση του ερευνητικού στον κόλπο της Ατάλειας για συντήρηση. Το σεισμικό ερευνητικό πλοίο Roots Race, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Ατάλειας για ανεφοδιασμό και συντήρηση, απέπλευσε από το λιμάνι και αγκυροβόλησε από την Ατάλεια τη νύχτα, αναφέρει το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι η έκδοση Navtex σε μια ευρεία περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνεται από την Ατάλεια και όχι από την Κρήτη, που η Άγκυρα τον θεωρεί μη εξουσιοδοτημένο σταθμό.